Καλώς ορίσατε στο φτιάξ το μόνο σου δημιουργικές ιδέες. Σήμερα θα δείξουμε ακόμη μερικές θηκούλες οργάνωσης. Μάλλον μία θήκη με τέσσερις διαφορετικές μικρές θήκες. Βλέπετε για μικροπράγματα. Χάντρες σιδερώματος, γλυκάκια. Και να δούμε πώς γίνεται όμως. Δεν θα χρειαστούμε πολλά πράγματα. Θέλουμε ένα τετράγωνο κομμάτι χαρτί. Εγώ έχω εδώ ένα πολύ απλό α4. Δεν είναι τετράγωνο, βλέπετε, τις πλευρές του. Θα το κάνουμε όμως αμέσως με ένα μικρό κολπάκι τετράγωνο. Το διπλώνουμε έτσι. Και αυτό που περισσεύει θα το κόψω. Και ορίστε, έχω ένα τετράγωνο κομμάτι χαρτί. Θα διπλώσω τώρα και την άλλη πλευρά, γωνία με γωνία. Έχει σχηματιστεί εδώ στη μέση ένα χ. Και τώρα, κάθε κορυφή θα τη διπλώσω προς το κέντρο. Θα κάνω το ίδιο και από την πίσω πλευρά. Κάθε κορυφή, χωρίς να ξεδιπλώσω τις άλλες, θα τη διπλώσω προς το κέντρο. Το χαρτί μου τώρα είναι έτσι, το βλέπετε και από τις δύο μεριές. Θα το διπλώσω στη μέση. Το ανοίγω, το διπλώνω και από την άλλη πλευρά στη μέση. Και τώρα μένει μόνο να ανοίξω τις θηκούλες. Θα σας θυμίζει βέβαια πολύ το κλασικό παιχνίδι, ξέρετε. Αλλά εμείς από την άλλη μεριά, ορίστε, ακριβώς έτσι, θα το βάλουμε να στηριχθεί και έχουμε έτοιμες τέσσερις μικρές θήκες. Μπορούμε να βάλουμε χάντρες σιδερώματος, φλέξι-φλέξι. Θα μπορούσαμε να χωρίσουμε τις χάντρες σιδερώματος ή οτιδήποτε άλλο θέλουμε σε διαφορετικά χρώματα και έτσι είναι πολύ πρακτικό. Αλλά μπορούμε να βάλουμε και γλυκάκια. Και είναι μια πολύ ωραία ιδέα για ένα πάρτι, για μια συγκέντρωση με τους φίλους μας, να φτιάξουμε πολλά τέτοια, πολλές τέτοιες μικρές τικούλες, να τις έχουμε παντού τριγύρω και να τα έχουμε γεμίσει γλυκάκια. Ελπίζω να σας άρεσε η ιδέα μας. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας στο Φτιάξ το μόνο σου δημιουργικές ιδέες. Εγγραφείτε στο κανάλι μας και μην χάνετε κανένα βίντεο. Γεια σας!